Προφανώς χρειάζεται μια ειδική άδεια για να μπορέσει κάποιος να κάνει τη συλλογή. Δεν μπορεί να την κάνει από μόνος του. Αγοράζει έκταση. Όπως μας πληροφορεί και ο κύριος Χρήστος, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή. Αγοράζει έκταση, δεν. Αγοράζει εντός εισαγωγικών προφανώς μια έκταση. Έχει κάποια συγκεκριμένα δέντρα μέσα, τα οποία αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της Ρετσίνης. Αντίστοιχα, όπως ξέρετε, σε δασικές περιοχές, όπου δυστυχώς εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε αυτό το προνόμιο, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των χωριών έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα στο πλαίσιο του καθαρισμού και της θεραπείας του δάσους, μετά από ειδική άδεια που θα πάρουν από το δασαρχείο, να κόψουν κάποια δέντρα, πολύ συγκεκριμένα βέβαια, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο δάσος και να κόψουν όποιο δέντρο θέλουν, έτσι ώστε να μπορεί να θεραπεύεται το δάσος και να μην υπάρχουν προβλήματα.
ξαναγεί ο παππούς εκεί πέρα ο Βοσκός, του λέει πάει κοπέλια, επέφταν οι Γερμανοί την κατοχή στην πεδιάδα Τσινίδας και ήταν η κριτική και τις κυνηγούσαν και από πάνω ήταν η σπηλιά που γεννήθηκε ο Δίας. Και του λένε τώρα οι τουρίστες, παππού τι ωραίο μέρος, εκπληκτικό, αλλά λίγο πράσινο δεν έχει. Ευχαριστώ ρε. Κοπέλια. Αν ερχόσασταν πριν μια εβδομάδα, θεωρείτε όλο και όλο το βουνό απέναντι. Όλο πράσινο ήταν. Αλλά οι κερατάδες οι αστυνομικοί το ξεφαντώσαν όλο. Αυτό είναι γλίνα, σπέδε. Ε, κουμπάρε, γλίνα δεν είναι. Ρετσίνη είναι. Ρετσίνα. Αυτό δεν ήταν, αλλά... Και όλοι μέσα που σε παίζει, γλίνα είναι από το βουνό. Από το βουνό. Για εθίμιο, αλλά δεν πιάνε, δεν βγάνει λάδι. Αυτό που το βάλουν στα καλλιτικά, που το βάλουν. Ε, τα πάει στο εργοστάσιο, στο Ρεσίνα κάτω, τα μέρα και... Ποιος το είχε το εργοστάσιο? Το εργοστάσιο λέγεται Φάνης εδώ. Πώς Φάνης? Εταιρεία Φάνης, ναι. Και τι κάνει, ξέρεις. Νεύτη, σανταλό. Α, να δούμε αν το βρήκε για... Για τα λοξάρια, μπρε, δεν το κάνουμε. Για να το πάρεις ακόμα και το βράσεις. Μετά στεγνώνει. Σήμερα θα πάω να κάνω σπαγιά μαζί με σένα.
Πομοδόρο. Μαρμάτζε, πάει από εδώ. Μαντούτζε, πάει από εδώ. Παραλιακά πάει. Πολύ δύσκολα. Στο χέρι θέλω να πάω και προσωπικά την προχώ. Στο δεύτερο σερί τσακάλα.